Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας, υπεγράφει η σύμβαση για την αγορά των 3 γαλλικών φρεγατών από την Ελλάδα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας, το συμβόλαιο για τις Μπελαρά υπεγράφει, απορρίπτοντας και επίσημα την Αμερικανική προσφορά και διαψεύδοντας τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί από την ανακοίνωση των ΗΠΑ, ως εγκρίνουν την πιθανή αγορά MMSC και τον εξυγχρονισμό των ΜΕΚΟ. Από τη στιγμή που συζητάμε με τους Έλληνες, η Αμερικανική προσφορά δεν είναι πλέον στο τραπέζι. Υπογράψαμε και το συμβόλαιο με τους Έλληνες. Μονογραφήθηκε πριν από λίγες μέρες, δήλωσε το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας στο ειδησιογραφικό πρακτορείο AFP. Επιπλέον, η γαλλική Le Telegram επικοινώνησε με το ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο επιβεβαίωσε πως οι Μπελαρά θα αγοραστούν κανονικά όπως έχει αποφασιστεί, ασχέτως της Αμερικανικής ανακοίνωσης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν υπέγραψε τον Σεπτέμβριο μνημόνιο συνεννόησης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεσμεύει την Ελλάδα να αγοράσει 3 φρεγάτες με επιλογή και για τέταρτη για συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα γαλλικά πλοία θα κατασκευαστούν από την Naval Group και η παράδοσή τους θα ξεκινήσει το 2025, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.